Ο κύριος Μουζάλας θα μας κάνει μια δήλωση εντάχει. Ναι. Ποια είναι η εικόνα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην πλατεία και τι θα κάνετε? Ακούστε, η εικόνα τη βλέπετε και τη δείχνετε. Ναι. Τι να σας πω, ότι είναι καλή εικόνα? Είναι μια άθλια εικόνα. Έχω πει επανειλημμένα ότι η προσπάθειά μας είναι να αποφορτίζουμε τον ντόπιο πληθυσμό από τα βάρη που δημιουργεί το προσφυγικό ρεύμα, βοηθώντας έτσι και ο πληθυσμός να κρατήσει την αλληλέγγυα στάση που έχει δείξει μέχρι τώρα και οι πρόσφυγες να τύχουν καλύτερης μεταχείρισης και να μην γίνουν, συγγνώμη παιδιά, είμαι άρρωστος, να μην γίνουν οι πληθυσμοί ευεπίφοροι σε ακροδεξιές, ρατσιστικές, ξενόφοβες απόψεις. Σε αυτά τα πλαίσια θα αποφορτίσουμε την πλατεία Βικτωρίας. Φτιάχνουμε ένα σύστημα παράλληλων χώρων, ώστε όπου δημιουργείται πρόβλημα να αποφορτίζεται. Θέλω υπομονή από τους κατοίκους, μεγάλη επιμονή από τις δικές μου υπηρεσίες και θα τα καταφέρουμε. Όχι θαύματα, καλυτέρευση που θα φαίνεται, θα είναι αισθητή. Η ιδιωτική πρωτοβουλία, Υπουργέ, είναι αυτή που συγκινεί πάρα πολύ τον κόσμο. Τι εννοείται ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι οικογένειες έρχονται, μοιράζουν τρόφιμα, μοιράζουν... Αυτό είναι ο εθελοντισμός που λέτε. Αυτό είναι η λαϊκή αλληλεγγύη. Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι εταιρείες οι οποίες μας κάνουν και αυτές δωρεές για να βοηθήσουμε τους πρόσβειες. Σας είπα και πριν. Στο στρατόπεδο δεν πάνε, εκεί που έχετε κανονίσει τον ενεργό στρατόπεδο. Στα Νολιώσα. Παιδιά, εσείς ψάχνετε να βγάλετε είδηση. Δεν θα βγάλετε είδηση. Θα τους πάμε τώρα στο γαλάτσι που έχουμε χώρους. Όπου βρίσκουμε και φτιάχνουμε χώρους, θα τους πηγαίνουμε ώστε να ζουν πιο ανθρώπινα. Μη μας εμπλέκετε τώρα με άλλα πράγματα. Επειδή ακούστηκε στο στρατόπεδο θα πάτε. Επιμένετε εσείς. Όπου έχουμε χώρο θα πάμε. Φτιάχνουμε χώρους σε αυτό το πράγμα. Να σας πω. Ναι. Βλέπουμε συνέχεια που έρχονται καινούργοι. Προφανώς αύριο μεθαύριο πάλι θα έχει γεμίσει η πλατεία. Σας είπα ότι από τη δική μου την υπηρεσία απαιτώ επιμονή. Από τους ανθρώπους παρακαλώ για υπομονή. Η πλατεία Βικτωρίας θα καθαρίσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, καλά. Τι λέει ο κύριος εδώ?